παρεστήκησαν αυτής, εν εστί τη λευκή και είπον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κάτι ευρεπόντες εις τον ουρανό, ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημών εις τον ουρανό, ούτως ανέψετε, ον τρόπον θεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανό. Τότε υπέστρεψαν εις Ιεροσολύμ ο πόρος του καλουμένου ελεόνος. Ώε στην εγγύηση Ιερουσαλήμ, Σαββάτο ευλόγησεν αυτούς και γένετο εν το ευλογήν αυτούς.
Και αυτοί προσκυνήσαντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και ήσαν διαπαντός εν το ιερό. Oh.
των εν ασθενείες κατακειμένων, εν φυλακές εξορίες δεινές περιπετίες, θλίψες ή στενοχωρίες και περιστάσεις ιόντων, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών του Ιερού Ναού τούτου, των κοπιών των ψαλών των ελεούντων διακονούντων και διακονισάντων εν αυτό, πάντων ημών των συνερθόντων, εν τη Θεία και Ιερά Μυσταγωγία τάφτη, των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων και των ενδυναμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Μνηστή, Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Thank you.
ζωής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου περιθώνε. Γεννηθέντα, ο ποιηθέντα, ο νομούσιον, το πατρίδι, το πάντα, ηγέντο.
κρίμα στους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία μου, κατευθόντε εκ των ουρανών και σαν το φέντε εκ πνεύματος, Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέτε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθούντε και τα φέντε, για να στάνετε τρίτη μέρα επί τας γραφάς. Και αν έρθονται στους ουρανούς και κατεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός, και πάρουμε ερχόμενου μεταδόξεις κρινώσοντας και νεκρούς, που της βασιλείας σου και φεδέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, και του Πατρός πορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός, το σκηνούμενον, και συντοξαζόμενον των Ανήσων και των Προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία. Ομολογώ ελπόψεις χωρίς όντες εν τω μαρτυριών, προς τον τώρα στα συνεχών και ζωή του αιώνος αιώνος. Thank you.
Κύριε Ελεησόν, την ενότητα
πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Oh.
Thank you.
Oh.
Oh, Lord.
Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Τελείωσε η πασχαλινή περίοδος, αγαπητοί μου αδελφοί. Και μας δίνεται έτσι ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο εδώ σε αυτό το ναό, να ζήσουμε την ευλογία ενός άλλου γεγονότος της Θείας Οικονομίας, που είναι το γεγονός της Αναλήψεως. Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω. Ότι το γεγονός αυτό της Αναλήψεως είναι ένα γεγονός που ιδιαίτερα υπογραμμίζει την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις τρεις λεγόμενες επαγγελίες, δηλαδή υποσχέσεις που εμπεριέχονται σε αυτό. Η μία υπόσχεση είναι αυτή την οποία δίνει ο Κύριος τους μαθητές και τους λέει «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας της ημέρας της ζωής ημών έως της ημελίας του αιώνος». Η υπόσχεση ότι ακόμη και αν φεύγω παραμένω ως θεϊκό πρόσωπο και χάρις με άμεση ανάμειξη και ενδιαφέρον και παρουσία στη δική σας τη ζωή. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ψάχναμε στο τροπάριο τις 40 αυτές μέρες του κανόνους του Πάσχα, ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητά της Σουφωνής. Είναι τόσο θεϊκή, τόσο προσφυλής και τόσο γλυκύτατη η φωνή που ηχεί στα αυτιά μας, Κύριε, η φωνή Σου. «Με θυμών αψευδός γάρ επικίνω έσεστε, διότι μαζί μας υποσχέθηκες αψευδός, δηλαδή ειλικρινός, ότι θα είσαι μέχρι τερμάτων αιώνος Χριστέ, έως το τέλος της ιστορίας. Είναι η πιστή άγκυρα ελπίδος κατέχοντας αγαλόπιθα». Αυτή την φωνή της δικής σου υποσχέσεως, ότι μέχρι τη συντέλεια του αιώνος δεν μας εγκαταλείπεις, αλλά είσαι μαζί μας, αυτή την φωνή την κατέχουμε, την κάνουμε σφιχτά στην καρδιά μας ως άγκυρα ελπίδας και γεμίζει η καρδιά μας από αγωνίαση και χαρά. Αυτή είναι μία επαγγελία, ότι δεν μας εγκαταλείπει ο Θεός. Αλλά τι λέει, ουδαμόθεν χωριζόμενος παραμένει στην ουσία αδιάστατος. Δηλαδή χωρίς να χωρίζεται ενώ φεύγει, παραμένει μαζί μας χωρίς να βρίσκεται σε απόσταση από μας. Η δεύτερη επαγγελία είναι η επαγγελία της Αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Η επαγγελία της Πεντηκοστής. Πάλι ο Θεός το Άγιο Πνεύμα θα είναι μαζί σας με έναν ειδικό τρόπο, λέει ο Χριστός. «Πέμψω ημίν τον παράκλητο ως παρά του Πατρός εκπορεύεται, ότι εγώ θα σας στείλω, δείψεστε λέει δύναμη δεξίψους, θα πάρετε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος, θα πάρετε τις δωρεές και τη δυνατότητα». Αυτά τα χαρίσματα που αναφέρονται και έστω από τον Απόστολο Παύλο, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, αυτά τα δώρα που σε μια άλλη ανθοδέσμη χαρίτων υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, θα υπάρχει δυνατότητα δια του Αγίου Πνεύματος να τα πάρετε και να έχετε δύναμη, φωτισμό, χάρη, συν αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία λοιπόν όχι μόνο του Χριστού αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Και τρίτη επαγγελία, υπόσχεση, αυτή δίνεται από τους αγγέλους καθώς αποχωρίζεται ο Κύριος από τους μαθητές προς τους άντρες τους Γαλιλαίους, δηλαδή προς τους μαθητές, ότι αυτός τον οποίο βλέπετε πορευόμενον εις τον ουρανόν θα έρθει ξανά. Είναι αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία στην Εκκλησία. Ότι ο Κύριος θα ξανάρθει ενώ δεν φεύγει. Όπως φεύγει χωρίς αναχωρεί, χωρίς να χωρίζεται από τον κόσμο. Μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας εκτιλήσεται και η ζωή τη
της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί. Και αυτό είναι που κρατάμε. Λέμε πολλές φορές, μας ξέχασε ο Θεός. Λέμε άλλες φορές αυτή την ευχή, ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός πραγματικά δεν είναι ξένος. Εμείς αποξενωνόμαστε από τον Θεό. Για να γίνει αυτή η μόνιμη, ο μόνιμος διάλογος και η κοινωνία της σχέσης με τον Χριστό, αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι μόνο αυτός να έρχεται προς εμάς, αλλά και να εμείς και εμείς να παραμένουμε με τα έργα, με την πίστη και με την προσευχή μας δεμένοι μαζί Του. Αυτό είναι ένα από τα πολλά νοήματα της σημερινής εορτής. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν να δώσει ο Θεός πραγματικά να ζήσουμε αυτή την ευλογία της θεϊκής παρουσίας στη ζωή μας, να μην μας είναι ξένος και απόμακρος ο Θεός, είναι φοβερό. Να ζει σε αυτόν τον κόσμο, να γίνουν, λέμε, πολλά περί Θεού και να είναι ο Θεός μια απορία, ένα ενδεχόμενο, κάτι το ξένο, μια θεωρία, ένα απόμακρο πρόσωπο και όχι ο Θεός, ο οποίος κοινωνείται μαζί μας, δηλαδή προσφέρεται για να το πάρουμε μέσα μας, για να ζούμε την παρουσία Του, για να ενωνόμαστε μαζί Του. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, ευλογημένα, φωτισμένα, ενδυνάμει και αγιασμένα. Θα προχωρήσουμε τώρα, σάββατο στο Απολυτίκιο, θα κάνουμε την καθιερωμένη μικρή περιφορά της Αγίας Εικόνος και θα επιστρέψουμε για την απόκριση. Ανελήφθησε το ψυχή, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας σε πιστέ. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου, τις ιερέψεις, τις άκρησεις ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Το Άγιο Πνεύμα Κύριε, το όνομα Κύριε,
Χρόνια σας πολλά και ευλογημένα. Τελείωσε η πασχαλινή περίοδος, αγαπητοί μου αδελφοί. Και μας δίνεται έτσι ευκαιρία, όπως κάθε χρόνο εδώ στον Ναό, να ζήσουμε την ευλογία ενός άλλου γεγονότος της Θείας Οικονομίας, που είναι το γεγονός της Αναλήψεως. Δύο λόγια μόνο θα ήθελα να πω. Ότι το γεγονός αυτό της Αναλήψεως είναι ένα γεγονός που ιδιαίτερα υπογραμμίζει την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας. Και αυτό φαίνεται μέσα από τις τρεις λεγόμενες επαγγελίες, δηλαδή υποσχέσεις που εμπεριέχονται σε αυτό. Η μία υπόσχεση είναι αυτή την οποία δίνει ο Κύριος τους μαθητές και τους λέει «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας της ημέρας της ζωής ημών έως της ημερίας του αιώνος». Η υπόσχεση ότι ακόμη και αν φεύγω παραμένω ως θεϊκό πρόσωπο και χάρις με άμεση ανάμειξη και ενδιαφέρον και παρουσία στη δική σας τη ζωή. Είναι αυτός ο λόγος για τον οποίο ψάχναμε στο τροπάριο τις 40 αυτές μέρες του κανόνους του Πάσχα, ο Θείας, ο Φίλης, ο Γλυκητά της Ουφωνής. Είναι τόσο θεϊκή, τόσο προσφυλής και τόσο γλυκύτατη η φωνή που ηχεί στα αυτιά μας, Κύριε, η φωνή Σου. Με θυμών αψευδός γάρ επικίνω έσεστε, διότι μαζί μας υποσχέθηκες αψευδός, δηλαδή ειλικρινός, ότι θα είσαι μέχρι τερμάτων αιώνος, Χριστέ, έως το τέλος της ιστορίας. Είναι πιστή άγκαιρα με ελπίδος κατέχοντας αγαλόγητα αυτή την φωνή της δικής σου υποσχέσεως ότι μέχρι τη συντέλεια του αιώνα δεν μας εγκαταλείπεις αλλά είσαι μαζί μας, αυτή τη φωνή την κατέχουμε την κάρτουμε σφιχτά στην καρδιά μας ως άγκαιρα ελπίδας και γεμίζει η καρδιά μας από απολύεση και χαρά. Αυτή είναι μία επαγγελία, ότι δεν μας αγκαταλείπει ο Θεός. Αλλά τι λέει, ουδαμόθεν χωριζόμενος παραμένει στην ουσία αδιάστατος. Δηλαδή, χωρίς να χωρίζεται ενώ φεύγει, παραμένει μαζί μας χωρίς να βρίσκεται σε απόσταση από εμάς. Η δεύτερη επαγγελία είναι η επαγγελία της Αποστολής του Αγίου Πνεύματος. Η επαγγελία της Πεντηκοστής. Πάρει ο Θεός το Άγιο Πνεύμα θα είναι μαζί σας με έναν ειδικό τρόπο, λέει ο Χριστός. Πέμψω ημίν τον Παράκλητο ως παρά του Πατρός εκπορεύονται. Ότι εγώ θα σας στείλω, δίψεστε λέει δύναμη δεξίψους, θα πάρετε δύναμη επελθόντος του Αγίου Πνεύματος. Θα πάρετε τις δωρεές και τη δυνατότητα. Αυτά τα χαρίσματα που αναφέρονται και έστω από τον Απόστολο Παύλο, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτά τα δώρα που σε έναν άλλη ανθοδέσμη χαρίτων υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία, θα υπάρχει δυνατότητα δια του Αγίου Πνεύματος να τα πάρετε και να έχετε δύναμη, φωτισμό, χάρη, συν αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η παρουσία λοιπόν όχι μόνο του Χριστού αλλά και του Αγίου Πνεύματος. Και τρίτη επαγγελία, υπόσχεση, αυτή δίνεται από τους αγγέλους καθώς αποχωρίζεται ο Κύριος από τους μαθητές προς τους άντρες τους Γαλιλαίους, δηλαδή προς τους μαθητές, ότι αυτός τον οποίο βλέπετε πορευόμενον εις τον κανόν θα έρθει ξανά. Είναι αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία στην Εκκλησία. Ότι ο Κύριος θα ξανάρθει ενώ δεν φεύγει. Όπως φεύγει χωρίς αναχωρεί, χωρίς να χωρίζεται από τον κόσμο. Μέσα σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας εκτιλήσεται και η ζωή
της Εκκλησίας, αγαπητοί μου αδελφοί. Και αυτό είναι που κρατάμε. Λέμε πολλές φορές, μας ξέχασε ο Θεός. Λέμε άλλες φορές αυτή την ευχή, ο Θεός μαζί σου. Ο Θεός πραγματικά δεν είναι ξένος. Εμείς αποξενωνόμαστε με τον Θεό. Για να γίνει αυτή η μόνιμη, ο μόνιμος διάλογος και η κοινωνία της σχέσης με τον Χριστό, αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι μόνο αυτός να έρχεται προς εμάς, αλλά και να εμείς και εμείς να παραμένουμε με τα έργα, με την πίστη και με την προσευχή μας δεμένοι μαζί Του. Αυτό είναι ένα από τα πολλά νοήματα της σημερινής εορτής. Θέλω να ευχηθώ λοιπόν να δώσει ο Θεός πραγματικά να ζήσουμε αυτή την ευλογία της θεϊκής παρουσίας στη ζωή μας, να μην μας είναι ξένος και απόμακρος ο Θεός, είναι φοβερό. Να ζει σε αυτόν τον κόσμο, να γίνουν λέμε πολλά περί Θεού και να είναι ο Θεός μια απορία, ένα ενδεχόμενο, κάτι το ξένο, μια θεωρία, ένα απόμακρο πρόσωπο και όχι ο Θεός, ο οποίος κοινωνείται μαζί μας, δηλαδή προσφέρεται για να το πάρουμε μέσα μας, για να ζούμε την παρουσία Του, για να ενωνόμαστε μαζί Του. Εύχομαι και πάλι χρόνια πολλά, ευλογημένα, φωτισμένα, ενδυνάμει και αγιασμένα. Θα προχωρήσουμε τώρα, ψάχνοντας το απολυτίκιο, θα κάνουμε την καθιερωμένη μικρή περιφορά της Αγίας Εικόνος και θα επιστρέψουμε για την απόκριση. Ανεδείχθησε δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, καλοποίησας τους μαθητάς, ήρε Παγγελία του Αγίου Πνεύματος,
σου επάκουσον και ελέησον. Ελεήσον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Νικολάου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον, Κύριε ελεήσον. Ετιδεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και εν ορία ταύτη, έτι δε και των δούλων του Θεού, των εορταζόντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυριν ταύτην, και επιτελούντων την Ιερά Λιτάνευσιν ταύτην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας το αιώνο.
Θεοψη Χριστέ ο Θεός ημών, παροποίησα στους μαθητάς την Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Στη αυτό θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ναι, μετά. Ο ενδόξη αναλυφθείς αφημών εις τους ουρανούς και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ασουροπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Εκουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντώρων Ιωακήμ και Άννης, του Εναγίης Πετρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, που την Θεία Μυσταγωγίαν επετελέσσεως και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσει ημάς ο Θεός και Άγιος και Λίγων Θεός. Σώσον ημάς. Η Αγία Μιάς διαφυλάξε πάντα σε εμάς και πάλι χρόνια πολλά και ευλογημένα και του πρώτου. Γεια σου, Τζίμι, χρόνια πολλά, ρε. Εντάξει, ναι.
Amen.